Πείτε μου ένα πραγματικό περιστατικό ένταξης. Και η απάντηση έρχεται πολύ βαριά, η αλήθεια είναι πώς, το ότι μπήκε στο ψηφοδέλτιο. Κατά τον μάρτυρα, συνταγματολόγο να πούμε, καθηγητή συνταγματικού δικαίου Νίκο Αλιβιζάτο, έμαθα λέει ότι τα όπλα στην οικία Παπά, ο μάρτυρας το λέει αυτό, θέλησαν να θεωρηθούν αντίκες οι κατηγορούμενοι και ο Παπαδέλης λέει δεν μιλάμε για αυτά τώρα, για τις προπονήσεις. Είναι paintball ή ρέπλικες. Ρωτάει ο Παπαδέλης ξανά ότι μισή και πέρα από μάρτυρες είναι δημοσιογράφοι, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Υπάρχουν 4-5 δημοσιογράφοι μέσα στους μάρτυρες, αλλά δεν είναι μισή δημοσιογράφοι. Απαντάει ο Λιβιζάτος, φέρνοντας μια ιστορική παραπομπή στην δίκη και την εξέταση γενικά της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Και λέει: βασίστηκαν σε μια κατάθεση του δημοσιογράφου βούλτεψη. Αυτός είναι ο ρόλος δημοσιογραφίας, διερευνητικός. Επειδή λέει καμιά φορά και η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της. Και μετά συμπλήρωσε για πολύ καιρό. Δεν την έκανε. Το λέει ο Μιχαλολιάκος. Μιλάει για το Γέρθητη ο μάρτυρας. Δεν το είπε λέει ο Μιχαλολιάκος και απαντάει ο μάρτυρας ρωτώντας. Έχει τα ακούσει στρατηγό να λέει να δίνει έτσι μια εντολή. Ολοχίας του δίνει τις εντολές. Σε ερώτηση του Μιχαλόλια αν εντάσσεται ένα κόμμα σε εγκληματική οργάνωση, αν εντάσσει ο μάρτυρας ένα κόμμα σε εγκληματική οργάνωση, ο μάρτυρας μας λέει υπό το πέπλο του πολιτικού κόμματος υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση, υπάρχει ο αρχηγικός πυρήνας, ο δεύτερος κύκλος η ενταγμένη και πρέπει να αποδειχθεί η εμπλοκή στο δεύτερο αυτό κύκλο και ο τρίτος ευρύτερος κύκλος τον οποίο βάζει υποστηρικτές, θετικά διακείμενους και ψηφοφόρους κλπ. Η ειδοποιώς διαφορά λέει είναι εντολές σε οριζόντια και κάθε τη δράση για να συνεννοούμαστε. Ο ίδιος ο Μιχαλόλιας το λέει αυτό το πράγμα. Και ο μάρτυρας δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει. Μαθήματα. Πήγε στο σημείο. Τα παιδιά αυτά λέει ήταν από το Πακιστάν. Ήταν γείτονες της κυρίας που πήρε τηλέφωνο στη Δελιγιώργη και Διστόμου στον Πειραιά. Σε ένα υπόγειο τους χτύπησαν την πόρτα. Ανοίγουν ανυποψίαστοι. Χτυπάνε το πρόσωπό του με ένα τέιζερ. Τους χτυπάνε με σιδερόβεργες. Κλείσαν τον ένα στο δωμάτιο όπως περιγράφει ο άνθρωπος και βέβαια στο τέλος αφού και έχει νοσηλευτεί ένας και κινδύνευε η ζωή του κτλ. Στο τέλος του περιστατικού αυτού λέει ότι μου λένε τα παιδιά ότι είπε μια γειτόνισσα πως άκουσε κάποιον να λέει είμαστε όλοι και έτσι έφυγαν. Ένας μαθητής μου μας λέει ο Θεοδωρόπουλος τον οποίο τον έλεγαν Ασίφ πήρε το λεωφορείο να πάει στο κρατικό της Νίκαιας. Τον πλησίασαν άτομα στο λεωφορείο, άνοιξαν τον μπουφάν, είχαν σήμα της Χρυσής Αυγής, του λένε να κατέβει. Αυτός είπε όχι και άρχισαν να το χτυπάνε μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός κλείνει τις πόρτες, πάνε στην αστυνομία, αλλά δεν κάνουν μήνυση. Ως συνήθως γίνεται ο μάρτυρας Ανδρεόπουλος, όπως και άλλοι μάρτυρες του παρελθόν, μας λέει ότι με το θάνατο του Παύλου Φίσα πιστεύω ότι η πολιτεία αποφάσισε να καταστήλει το φαινόμενο. Μας λέει είναι εκπαιδευμένοι για να χτυπάνε, του σπάσαν τα χέρια και του ανοίξανε στο κεφάλι, ο άλλος στο άλλο δωμάτιο. Δεν είναι πράγματα που μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος. Ήταν εκπαιδευμένοι να χτυπάνε, σύμφωνα με τον μάρτυρα Ανδρεόπουλο. Ενώ σε ερωτήσεις του συνηγόρου Μαλαγάρη μας λέει ότι οι επιθέσεις δεν ήταν τυχαίες. Δεν μπορεί να αποδώσει αν υπήρχε οργανωμένο κέντρο, αλλά τυχαίες δεν μπορεί να ήταν. Με ποια αρμοδιότητα επιληφθήκατε τις υποθέσεως του Μαχμούτ, του μαθητή σας, δεν είχε συγγενείς. Μα είμαι δασκαλός του, λέει ο Ανδρεόπουλος, θυμίζοντάς μας ότι ο εθνικός κορμός πολλές φορές έχει πει ότι ο δάσκαλος είναι πολύ κοντά ή ίσως με τους γονείς. Αυτή τη φορά αρνείται ο εθνικός κορμός αυτή την στάση και λέει ότι πρακτικά το φόβο σπέρνει δημοσίως ο Ηλίας Κασιδιάρης όταν αναφερόμενο στην υπόθεση Μπελβεντέρε, όταν λέει θα έχεις, είναι το ακριβές, θα έχεις νεκρούς μέχρι το βράδυ στον αξιωματικό της αστυνομίας, ο οποίος έχει επιληφθεί των μέτρων τάξης έξω από το ξενοδοχείο Μπελβεντέρε στη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Ο μάρτυρας Αλιβιζάτος δυσκολεύεται να δεχτεί ότι όλα γίναν χωρίς συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν γνωρίζει άλλο κόμμα να έχει τάγμα εφόδου, αναφέρει την άσκηση ελέγχων ως παρακράτος και εθίζονται στη βία, έρχονται εύκολα στην αξιόπινη πράξη με το νόημα της δημόσιας ρητορικής του μίσους κατά Αλιβιζάτου.